πείρα θέλουμε και εμείς να μεταφέρουμε από την πλευρά μας, σαν συνδικάτο, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, για την κατάσταση στο κίνημα αλλά και στον κλάδο του επιστημονικού τουρισμού. Να πούμε εισαγωγικά ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τους πιο επισκέψιμους προορισμούς για τους τουρίστες, με τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη να έχουν τη μερίδα του λέοντος, ό,τι έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα. Το 2022 είχε 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες. Φανερώνεται μια πτώση επισκεψιμότητας τζίρου κτλ. Σε σχέση με το 2019, που ήταν η χρονιά ρεκόρ, παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή στην περιοχή μας δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως σε πλατφόρμες διανομής, στις μεγάλες επισκεπτικές πιάτσες, στα ξενοδοχεία που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αυτό που λένε μικρομάγαζα, σε τουριστικά πρακτορία κτλ. Οι αριθμοί αυτοί εδώ πέρα δεν κρίνουν την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Απ' τη μια δηλαδή έχουμε τα κέρδη που φέρνει ο τουριστικός κλάδος σε ξενοδόχους, tour operators, σε εφοπλιστές κρουαζιέρας, αλλά και στους εστιατόρες κυρίως του κέντρου, καθώς και στα εμπορικά καταστήματα. Αυτά τα κέρδη που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα φρόντισαν να μην θίξουν ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, χαρίζοντας φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις στην εργοδοσία, ενώ εμείς ζούσαμε με τα 534 ευρώ το μήνα. Γιγαντώνονται αυτά τα κέρδη όσο ο τουρισμός παραμένει ατμομηχανή της οικονομίας, όσο διατηρεί τον εξαγωγικό του χαρακτήρα κτλ. Αυτοί οι παράγοντες είναι επιλογή της αστικής τάξης, του κεφαλαίου και των ανθρώπων του στην πολιτική σκηνή. Από την άλλη, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι διανομείς, οι σερβιτόροι, οι λατζιέρες, εργαζόμαστε οι περισσότεροι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς ένσημα πολλοί από εμάς, απλήρωτοι, με τατικές συνθήκες δουλειάς. Εκτός από τις άθλιες συνθήκες δουλειάς, έχουμε βέβαια και την καθημερινότητα που μας τρώει με τη δυσκολία στη μετακίνηση. Έχει γίνει πλέον ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη το flyover και το μετρό. Την άθλια κατάσταση που υπάρχει στην υγεία και στα δημόσια νοσοκομεία, στα σχολεία των παιδιών μας κτλ. Παρά τις διαφορές μεταξύ κεφάλαιου και εργαζομένων, κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι ο εργατοϊπάλληλος και ο εργοδότης έχουν κοινά συμφέροντα. Ότι από τις αυξημένες αφίξεις δηλαδή, κερδίζει και η καμαριέρα και ο μέτοχος του ξενοδοχείου ή από την αύξηση των παραγγελιών που έχουν τα μεγάλα παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστικής, κερδίζει και ο εργοδότης και ο εργάτης μέσα στο παρασκευαστήριο. Αυτό δεν είναι αλήθεια και το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά. Αυτοί που διαδίδουν όλα αυτά είναι οι ίδιοι που θέλουν τη ζωή μας χωρίς δικαιώματα. Είναι προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με δικές της οδηγίες που ψήφισαν όλα τα αστικά κόμματα, δίνει γη και ύδρο στους μεγαλοκαπιταλιστές του κλάδου. Είναι οι κυβερνήσεις στη χώρα που με την πολιτική που εφαρμόζουν κόβουν δικαιώματα από τους εργαζόμενους, ενοικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση και παράλληλα με επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και νομικές διευκολύνσεις χαρίζουν δις στους εργοδότες. Κοντά στην κεντρική εξουσία και οι διάφορες περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα είχε γίνει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των τριών υποψηφίων για το ποιος μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των ξενοδόχων. Το ίδιο όμως ακριβώς κάνουν και τα τσιράκια της εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, στις ηγεσίες των ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού. Σε όλους αυτούς η απάντηση που πρέπει να δώσει το ταξικό κίνημα πρέπει να είναι και είναι αμήλικτη και αποφασιστική. Στην περιοχή μας, στον κλάδο μας, έχουμε ξεκάθαρο στις ταξικές δυνάμεις ποιοι είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για όλα αυτά. Αναδεικνύουμε καθημερινά, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε χώρο δουλειάς, για κάθε ζήτημα μικρό και μεγάλο, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομά της είναι πολιτικές που συμφέρον έχουν από αυτές μόνο μια χούφτα παράσιτα και μας χειροτερεύουν τους όρους ζωής και δουλειάς, ακριβώς για να υπάρξει ανάπτυξη για αυτούς. Δεύτερον, ότι μόνο με τον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα, με την αλληλεγγύη μας, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Δεν υπάρχει κινητοποίηση, παρέμβαση, σύσκεψη, στις οποίες να μην έχουμε αναδείξει αυτά τα δύο ζητήματα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που έχουμε για τον κάθε εργάτη που έχει τις όποιες αμφιβολίες. Όπως για παράδειγμα τις παρεμβάσεις μας την περίοδο της πανδημίας για να εξασφαλιστεί το εισόδημα για τους ξενοδοχοϊπάλληλους που δεν μπαίνανε σε εκείνο το έστω πενιχρό εισόδημα των 534 ευρώ, αλλά και για να πάρθουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με τις κινητοποίησεις στα τέμπη που αναδείξαμε πρώτη στα κέτο να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους, αλλά και το ότι κάθε χώρος δουλειάς είναι κοιλάδα τεμπών και ειδικότερα με τους διανομείς που μετράμε 57 νεκρούς συναδέρφους. Στη Θεσσαλονίκη μονάχα τον περασμένο χρόνο είχαμε άλλους δύο νεκρούς. Τις μάχες που δώσαμε στην eFood ενάντια στο καθεστώς freelancing και για να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας για τους συναδέρφους μας. Σε μικρούς και μεγάλους χώρους όπως το ξενοδοχείο Νικόπολης, σε καταστήματα επισκεπτικά στα οποία υπήρχε αγροτική αυθαιρεσία και απληρωσιά. Στο ΜΕΤ, όπου με παρεμβάσεις μας οι καμαριέρες πλέον δεν δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες και κάνουν κανονικά τα διαλύματά τους.
σε κάθε εργοδοτικό έγκλημα που αυτοί το ονομάζουν εργατικό ατύχημα και με παρεμβάσει στην επιθεώρηση εργασίας, που αναδεικνύουμε ότι παραμένει προστελεχωμένη και δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι όπως θα έπρεπε να γίνουν. Και βέβαια να πιάσουμε και το μέτωπο των πληστηριασμών, κινητοποίησης και στις γειτονιές και στα φανς για να σωθούν τα σπίτια και καταφέραμε να σώσουμε και σπίτια συναδέλφων. Συνεχίζουμε με το πλαίσιο όμως για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των βαρέων αφηγηινών, μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς κτλ. Ως ταξικές δυνάμεις έχουμε στόχους για ίδρυση νέων σωματείων σε μεγάλους χώρους δουλειάς, εκεί πέρα που είναι συγκεντρωμένη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, παρασκευαστήρια, ξενοδοχεία. Να ανοίξει δηλαδή ακόμα πιο μαζικά η αμφισβήτηση στην εξουσία των μονοπωλίων, να οργανωθούν ακόμα καλύτερα οι εργάτες και να παίρνουν πρωτοβουλίες. Και είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέρφους ότι ο αντίπαλός τους δεν είναι μόνο ο μεμονωμένος εργοδότης, αλλά το σύνολο της εργοδοσίας, το κεφάλαιο γενικά, τα κόμματά του, οι άνθρωποι της εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα και βέβαια η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιποι υπεραλιστικοί οργανισμοί. Σίγουρα δεν θα βρούμε κόσμο που θα συμφωνήσει όλα μαζί μας. Θα συναντήσουμε και πιο άγορες συνειδήσεις. Ξέρουμε όμως ότι με τη σωστή καθοδήγηση, με την ανάδειξη των ενόχων για την κατάσταση που επικρατεί, με επιμονή και ψυχραιμία μπορούμε να κερδίσουμε πολλούς περισσότερους. Και αυτό φάνηκε και στις πρόσφατες αρχιερεσίες μας, που είχαμε 50% αύξηση συμμετοχής και μπορέσαμε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το συνδικάτο μας. Ήδη οι συνάδελφοι βλέπουν πιο θετικά τις δράσεις των σωματείων, την παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη ζωή του τόπου, η καθημερινότητα επιβεβαιώνει αυτά που λέμε. Η στάση μας είναι υπόδειγμα για πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι μια καλή μαγιά από μόνο του. Με τις παρεμβάσεις μας, με τη δράση μας, δουλεύοντας χώρο το χώρο, γειτονιά τη γειτονιά, άνθρωπο τον άνθρωπο, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Όσα καταφέραμε στο παρελθόν είναι μπούσουλας για το πώς συνεχίζουμε στο μέλλον, μας δίνουν αισιοδοξία και μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Θα αρετά συνεχίζουμε μπροστά στις μάχες που έχουμε να δώσουμε.